Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Μητσοτάκη, σε αντίθεση με την προηγούμενη φορά που καταθέσατε, είναι η δεύτερη φορά που καταθέτατε επίκαιρη ερώτηση στον Πρωθυπουργό, όσο είστε αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Όλο τυχαίως και οι δύο φορές για το ίδιο θέμα. Την προηγούμενη φορά, λοιπόν, σας είπα ότι δεν θεωρώ και τόσο επίκαιρο το θέμα της ασφάλειας, διότι είναι διαχρονικό πρόβλημα. Και καταπιαστήκατε από αυτό και ξεκινήσατε την ομιλία σας λέγοντάς μου να μην σας πω το ίδιο, ότι δεν είναι επίκαιρο. Λοιπόν, δεν θα σας πω το ίδιο. Ξέρετε πόσο επίκαιρη είναι αυτή η ερώτηση που καθέσατε σήμερα? Είναι η καλύτερη ερώτηση, στο καλύτερο timing που θα μπορούσα ποτέ να έχω, κύριε Μητσοτάκη, διότι για κακή σας τύχη, πώς λέει και η παροιμία, ο Θεός βοηθά, αγαπά τον κλέφτη, αγαπά και τον νοικοκύρη. Καταθέσατε επίκαιρη ερώτηση για την ανομία και για κακή σας τύχη. Την επόμενη μέρα συνελήφθη ο ύποπτος για την υπόθεση του τρομοδέματος στον πρώην Πρωθυπουργό. Λίγες μέρες μετά συνελήφθη ο φερόμενος δράστης της δολοφονίας Ζαφυρόπουλου και μια σειρά από αποκαλύψεις που ενδεχομένως που έχουν σχέση με την ανομία και ενδεχομένως δεν σας κάνουν να αισθάνεστε και πολύ άνετα. Θα μπορούσα λοιπόν, κύριε Μητσοτάκη, σε αυτή τη συζήτηση να κάθομαι και να παρακολουθώ το τι λέτε, χωρίς να πω πολλά. Όμως πραγματικά ακούγοντάς σας, αναρωτιέμαι, πού είναι αυτός ο πολιτικός που εξελέγει πρόεδρος του κόμματος, δίνοντας τότε την ελπίδα ότι θα μεταφέρει την πολιτική ζωή και την πολιτική αντιπαράθεση στο κέντρο. Και βλέπω εσάς, σας ακούω να μιλάτε από αυτό το βήμα και όταν γυρνάω την πλάτη μου από την άλλη μεριά, λέω ποιος είναι τώρα στο βήμα, είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης ή ο Άδωνης Γεωργιάδης. Καμία διαφορά. Καμία διαφορά. Η απόλυτη υιοθέτηση μιας ακροδεξιάς ρητορικής του φόβου, την οποία βεβαίως έχουν και άλλα κόμματα υιοθετήσει και στην Ευρώπη και έχουν πάει καλά για τα κυβικά τους, αλλά κόμματα ακροδεξιά. Επιλέξτε πού θέλετε να πάτε το κόμμα σας, στο κέντρο ή στην ακροδεξιά. Και ξέρετε κάτι, κύριε Μητσοτάκη, ο λόγος για τον οποίο το κάνετε αυτό είναι γιατί βρίσκεστε σε πανικό. Και βρίσκεστε σε πανικό, πανικός δεν είναι καλός σύμβουλος, βρίσκεστε σε πανικό διότι είχατε βάλει όλα τα αυγά στο ίδιο καλάθι. Ότι θα καταστραφεί η χώρα, ότι θα πέσει η κυβέρνηση, θα κλείσουν αξιολογήσεις. Και σήμερα αναγκάζεστε, και εγώ θέλω να το πιστεύω κιόλας, ότι πολλά από αυτά που λέτε δεν τα πιστεύετε κιόλας. Υιοθετείτε αυτή την ακραία ρητορική, ακριβώς επειδή δεν βολεύεστε με την πραγματικότητα. Ποια πραγματικότητα? Την πραγματικότητα ότι η χώρα ξαναβρίσκει το βηματισμό της, πορεύεται προς το τέλος μιας σκληρής περίοδου μνημονίων και ασφιχτικής επιτροπίας και βγαίνει από την κρίση στην οποία εσείς την είχατε οδηγήσει, για να μην ξεχνιόμαστε, με τη λαϊλασία και τη χρεοκοπία που επιφέρατε στον τόπο. Δεν βολεύεστε λοιπόν, κύριε Μητσοτάκη, με το ότι και η τρίτη αξιολόγηση θα κλείσει παρά τη διαρκή επιμονή σας σε εσχατολογικά σενάρια και μάλιστα χωρίς πρόσθετα βάρη. Και θα κλείσει σύντομα, κάτι που αποδεικνύεται από την πρόοδο στις συζητήσεις, στη διαπραγμάτευση που βρίσκεται σε εξέλιξη. Δεν βολεύεστε, γιατί και εσείς και τα μέσα που σας στηρίζουν είχαν επενδύσει το αντίθετο. Μέχρι πρότινος πρωτοσέλιδα, για νέα μέτρα που έρχονται. Δεν βολεύεστε, γιατί η Ελλάδα για τρίτη συνεχή χρονιά πετυχαίνει δημοσιονομική υπεραπόδοση και βρίσκεται ξανά εντός των στόχων και θα βρίσκεται και το 18. Δεν βολεύεστε, γιατί η χρονιά θα κλείσει με την οικονομία να τρέχει με ρυθμό ανάπτυξης κοντά στο 2%. Ενώ τα χρόνια που κυβερνούσατε είχατε επιφέρει ύφεση 7, 9, 11 μονάδες. Χρονιά με χρονιά, 25% συνολικά του ΑΕΠ χάθηκε. Δεν βολεύεστε, γιατί η χώρα επέστρεψε με πολύ ευνοϊκότερους όρους
από την προηγούμενη φορά στις αγορές χρήματος. Η διεθνή οίκη αξιολόγησης αναβαθμίζουν διαρκώς τη θέση και τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας. Και παράλληλα τα επιτόκια των ελληνικών ομολόγων κινούνται σε ιστορικό χαμηλό από το 2009. Δεν βολεύεστε, βεβαίως, και γιατί η Ελλάδα αναβαθμίζει διαρκώς τη θέση της στις διεθνείς εξελίξεις, κάτι το οποίο αναγνωρίζεται καθολικά, τόσο ως προς το τι καταφέρει να αφήσει πίσω της μια τρομακτική κρίση, όσο όμως και ως προς το καθοριστικό της ρόλο, το καθοριστικό ρόλο της χώρας ως παράγοντα και πόλο σταθερότητας, ασφάλειας και συνεργασίας σε μια ευρύτερη περιοχή. Δεν σας αρέσουν όλα αυτά. Δεν σας βολεύει και δεν σας αρέσει το προφανές, λοιπόν, ότι η χώρα βρίσκεται σε μια περίοδο δυναμικής ανάκαμψης. Και δεν σας αρέσει, γιατί το μόνο που έχετε στο μυαλό σας, το μόνο, είναι ο καημός σας να επιστρέψετε στη διακυβέρνηση της χώρας. Αλλά όταν αυτός ο καημός παραμερίζει την πραγματικότητα και στο όνομα αυτού του καημού διαστρεβλώνεται τα πάντα, τότε δεν μιλάμε απλά για καημό, αλλά για μια ιδιοτέλεια που κάνει κακό στον τόπο. Διότι μέσα από την αμετροέπεια που χαρακτηρίζει την αντιπολιτευτική σας στάση, δεν επιτίθεστε στην κυβέρνηση και στο ΣΥΡΙΖΑ. Επιτίθεστε ευθέως σε θεσμούς και μάλιστα σε θεσμούς που διαφυλάττουν την ασφάλεια της χώρας. Τον περασμένο μήνα, με αφορμή τη συνάντησή μου με τον πρόεδρο Τραμπ στην Ουάσιγκτον, ξεσηκωθήκατε, ήταν ο ξεσηκωσμός των 24 ώρων όμως, γιατί μετά ποιήσατε την ίσαν. Ξεσηκωθήκατε για την αναβάθμιση των F-16. Βγήκατε κι εσείς και φιλικά σας έντυπα να μιλάτε για σκάνδαλο που πρέπει να με φέρετε εδώ στη Βουλή για να απολογηθώ. Προφανώς δεν με φέρατε γι' αυτό. Για την ασφάλεια, τον νόμο και την τάξη με φέρατε, διότι σύντομα αντιληφθήκατε ή κάποιος σας το σφύριξε ότι το παραμύθι σας δεν έχει δράκο. Αλλά δεν καταλάβατε κάτι, ότι η επίθεση δεν ήταν προς εμένα και την κυβέρνηση. Η επίθεση ήταν απέναντι στην ηγεσία των ενόπλων δυνάμεων, η οποία από το 9, θυμίζω, είχε εισηγηθεί την αναβάθμιση των μαχητικών αεροσκαφών. Και στη βάση αυτής της εισήγησης προχωρήσαμε και βρισκόμαστε σε διαπραγμάτευση για την καλύτερη δυνατή συμφωνία. Και αφού το συγκεκριμένο θέμα προφανώς έκλεισε για σας, επανήλθατε ξανά σήμερα με νέο κρεσέντο αμετροέπειας και μιλάτε για γενικευμένη ανομία, για χάος στη χώρα, για έξαρση του εγκλήματος, για την ανενόχλητη δράση κάθε είδους κακοποιών στοιχείων. Θα σας απαντήσω αναλυτικά στους ισχυρισμούς σας. Όμως πριν από αυτό, πρέπει να σας πω ότι υποπίπτεται ξανά στο ίδιο ατόπιμα. Μιλώντας αυθαίρετα και χωρίς καμία συνέστηση της πραγματικότητας για γενικευμένη ανομία και χάος στη χώρα, πάλι δεν πλήρετε την κυβέρνηση και το ΣΥΡΙΖΑ. Βάζετε στο στόχαστρο την ίδια την ελληνική αστυνομία, την ηγεσία της ελληνικής αστυνομίας, τους άνδρες και τις γυναίκες της ελληνικής αστυνομίας, που επιτελούν το έργο τους καθημερινά και πολλές φορές με κίνδυνο την ίδια τους τη ζωή. Βεβαίως, ενδεικτικό των διαρκών παλινοδιών σας είναι ότι ενώ σήμερα εκ των πραγμάτων ισχυρίζεστε τους κατηγορείτε ότι δεν κάνουν καλά τη δουλειά τους, διότι αυτό κάνετε, αφού υπάρχει τόσο γενικευμένη έξαρση της ανομίας, η χώρα είναι ξέφραγο, αμπέλι, χάος, δεν κάνει καλά τη δουλειά της αστυνομία. Όλο το προηγούμενο διάστημα έχετε κουραστεί να γράφετε tweet με συγχαρητήρια για την ελληνική αστυνομία και να παίρνετε τηλέφωνο τον αρχηγό. Τον περασμένο Νοέμβρη, συγχαρητήρια για την εξάρθρωση Σπύρας Ρωμά. Τον περασμένο Γενάρη για τη σύλληψη της Πολαρούπα. Πριν από ένα μήνα, συγχαρητήρια για την εξιχνίαση και σύλληψη των απαγωγέων Λεμπιδάκη. Και προχθές, για κακή σας τύχη,
για τη σύλληψη του κατηγορούμενου για την επίθεση στον κύριο Παπαδήμου. Και λέω για κακή σας τύχη, γιατί την προηγούμενη είχατε κάνει την ερώτηση και την ώρα που καταγγείλατε το χάος και την ανομία, την ώρα που ο κύριος Δένδιας έγραφε στο διαδίκτυο ότι η Ελλάδα βρίσκεται τα τελευταία 2,5 χρόνια σε ένα διαρκή κύκλο βίας και αίματος, εσείς για μια ακόμη φορά παίρνετε τηλέφωνο τον αρχηγό της αστυνομίας για να του πείτε συγχαρητήρια για την επιτυχία σας. Κύριε Μητσοτάκη, τι να σας πω, είναι δικαίωμά σας να δίνετε την εικόνα Dr. Jekyll και Mr. Hyde. Ωστόσο, εγώ θα ήθελα σήμερα να σας δώσω την ευκαιρία να σας διαφωτίσω, να σας βοηθήσω να ξεπεράσετε τη σύγχυσή σας και να κρατήσετε τη μια από τις δυο. Να κρατήσετε τα συγχαρητήρια και όχι τις κορώνες για την δήθεν έξαρση της εγκληματικότητας. Και θα μιλήσω με στοιχεία. Θα σας παραθέσω τα επίσημα στοιχεία της ελληνικής αστυνομίας. Επίσημα στοιχεία της ελληνικής αστυνομίας, η οποία, ναι, αν αξίζει τα συγχαρητήριά σας, τουλάχιστον αξίζει να μην τη διαψεύδετε σε ό,τι αφορά τα στοιχεία της. Πρώτον, σε ό,τι αφορά τη μεγάλη εγκληματικότητα των 2,5 τελευταίων χώρων που η χώρα έχει κυλήσει στην ανομία και στον κύκλο του αίματος. Ξέρετε, εγώ δεν ισχυρίζομαι ότι δεν υπάρχουν φαινόμενα εγκληματικότητας. Θα ισχυριστώ με βάση τα στοιχεία ότι έχουν μειωθεί. Επί των ημερών σας, λοιπόν, το 2012 είχαμε 165 ανθρωποκτονίες. Το 2013 141. Το 2014 105. Επί των ημερών μας, 80 πέρυσι, 42 φέτος. Μειώθηκαν κάτω από το μισό. Επίσης, σε σύγκριση με πέρυσι, καταγράφεται μείωση στις απάτες, σημαντικό για περίοδο κρίσης, όπως και στις υποθέσεις πλαστογραφίας. Θα εξηγήσω τι εννοώ. Μείωση κατά 6-7% σε κλοπές διαρρήξης καταστημάτων, μείωση κατά 8,6% σε κλοπές και διαρρήξεις σε σπίτια, μείωση στην παραβατικότητα στο πεζοδρόμιο, κατά 67% κάτω στις αρπαγές τσαντών, μείωση 75% στις ληστείες με αρπαγή τσαντών, μείωση 22% στις ληστείες εντός σπιτιών, μείωση 22% σε ληστείες σε σούπερ μάρκετ. Αυτά είναι στοιχεία. Και εσείς εδώ παρουσιάζετε μια εικόνα να φοβήσετε τον κόσμο ότι εμείς δεν κυκλοφορούμε στον δρόμο, δεν ξέρουμε τι συμβαίνει, ότι ο κόσμος κλαμπαρώνεται, κλειστείτε, φοβηθείτε, φοβηθείτε. Ο φόβος είναι το βασικό σας επιχείρημα. Για την περιβόητη έξαρση των επιθέσεων σε βάρος των αστυνομικών στην Αττική. 10 επιθέσεις σε αστυνομικά τμήματα την περίοδο 2012-2014, 8 την επόμενη τριετία. 129 επιθέσεις σε βάρος αστυνομικών επί των ημερών σας, 33 από το 2015 μέχρι σήμερα. Για τη δήθεν έξαρση της παραβατικότητας στην Αττική. Επιθέσεις σε βάρος καταστημάτων και οικειών, 325 επί των ημερών σας, 36 από το 2015 και μετά. Επιθέσεις σε βάρος τραπεζών, 262 επί των ημερών σας, 31 από το 2015 και μετά. Εμπρισμοί οχημάτων, 232 επί των ημερών σας, 72 από το 2015 και μετά. Γίνεστε γραφικοί με αυτά που λέτε, το έχετε καταλάβει. Και τέλος, το αγαπημένο σας θέμα, τα εξάρχεια. Για μια περιοχή που προφανώς αντιμετωπίζει προβλήματα και οι κάτοικοι που κατοικούν εκεί αντιμετωπίζουν προβλήματα, αλλά δεν νομίζω ότι τα προβλήματα μπορούμε να τα λύσουμε ή να τα αντιμετωπίσουμε στοχοποιώντας εν συνόλο την περιοχή, συκοφαντώντας, απαξιώνοντάς τη. Είχαμε λοιπόν
13% λιγότερες επιθέσεις σε πολιτικά γραφεία και πρόσωπα τα τελευταία 3 χρόνια, 88% λιγότερες επιθέσεις σε καταστήματα και σπίτια. Το σημαντικότερο όμως είναι ότι την τριετία 2012-2014 στα εξάρχεια γινόντουσαν λιγότερες συλλήψεις από ό,τι γίνονται τώρα, αλλά πενταπλάσιες προσαγωγές. Και αυτό δείχνει τη διαφορετική αντίληψη που επικρατούσε στην ηγεσία της ελληνικής αστυνομίας. 28% λοιπόν έχουμε περισσότερες συλλήψεις στα εξάρχεια και 87% λιγότερες προσαγωγές. 1.605 προσαγωγές κάνατε εσείς, 203 εμείς. 144 συλλήψεις από τις 1.605 προσαγωγές, εμείς 200 προσαγωγές, 185 συλλήψεις. Γιατί? Διότι οι συλλήψεις στην περιοχή επί των ημερών σας δεν ήταν το ζητούμενο. Εσείς κάνατε επιχειρήσεις σκούπα, όποιον πάρει ο χάρος, πολίτες που σύχναζαν στην περιοχή, παιδιά τα οποία συμμετείχαν σε κινητοποίησεις χωρίς να έχουν καμία παραβατική δραστηριότητα, ενώ εμείς στοχεύουμε στην εξάρθρωση των κυκλωμάτων υψηλής παραβατικότητας, ξυλώνοντας από τη ρίζα τη δράση σημεριών του κοινού ποινικού δικαίου. Άλλωστε, κατά τη διάρκεια ιδίως της διακυβέρνησης του κ. Σαμαρά, είναι γεγονός ότι η Αθήνα έχει μετατραπεί σε μία σιδηρόφρακτη πόλη. Επί των ημερών σας, η καταστολή ξεπέρασε κάθε προηγούμενο και επαναλαμβάνω, όχι η καταστολή απέναντι στους εγκληματίες, θα δείχνουν τα αποτελέσματα, αλλά κατά δικαίων και αδίκων. Παρόλα αυτά όμως, αποδεικνύεται ότι το περίφημο δόγμα της μηδενικής ανοχής που είχατε εισαγάγει δεν είχε καμία αποτελεσματικότητα και δεν οδήγησε στη μείωση της εγκληματικότητας. Ήταν μια καθαρά ιδεολογική και πολιτική επιλογή, η οποία είχε και σαν στόχο βεβαίως να, χρησιμοποιώντας τη βία και την καταστολή, να κρατηθείτε με νύχια και με δόντια στην εξουσία σε μια πολύ δύσκολη περίοδο για σας τότε. Οι μέρες αυτές όμως, κύριε Μητσοτάκη, τελείωσαν. Και μιας και αναφερθήκατε λοιπόν εσείς στις Μολότοφς, στις δυσκολίες, εγώ θέλω να πάτε εσείς που κυκλοφορείτε πιο πολύ από μένα να συναντήσετε έναν ξενοδόχο στο κέντρο, να σας πει τι γινόταν στο κέντρο της Αθήνας το 12, το 13 και το 14 που οι πρέτορες κατά τα λεγόμενα κάποιων υπουργών σας έπαιζαν κλεφτοπόλεμο με τους κουκουλοφόρους και τις Μολότοφ και ποια είναι η εικόνα σήμερα. Και ποια είναι η εικόνα σήμερα. Και πόσο αποτελεσματική ήταν αυτή η πολιτική της καταστολής της δικής σας τότε και πόσο αποτελεσματική είναι η πολιτική η σημερινή που χτυπάει το έγκλημα, την εγκληματικότητα και δεν στρέφεται κατά δικαίων και αδίκων. Διότι σήμερα στο κέντρο της Αθήνας η εικόνα δεν είναι η εικόνα που δώσατε εσείς του φόβου, του τρόμου και της καταστολής και της λαιλασίας και της κλοπής. Σήμερα στο κέντρο της Αθήνας αυτό το οποίο βλέπουμε όλοι όσοι κυκλοφορούμε είναι χιλιάδες τουρίστες που καθημερινά βλέπουν ταξιοθέατα και όχι κουκουλοφόρους να παίζουν κλεφτοπόλεμο με την αστυνομία που συνέβαινε επί των ημερών σας. Και η ελληνική αστυνομία αξιοποιεί το δυναμικό της με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στην καταπολέμηση του εγκλήματος. Θέλω λοιπόν να συνεχίσω την παράθεση των στοιχείων. Η ελληνική αστυνομία τα τελευταία χρόνια έχει εξαιρετικά σημαντικές επιτυχίες, κύριε Μητσοτάκη. Και δεν αξίζει πραγματικά αυτού του είδους η γενίκευση, όπως και αναρωτιέται βεβαίως ο μέσος πολίτης πώς είναι δυνατόν να έχετε ζητήσει 3-4 φορές, αν δεν κάνω λάθος, κύριε Τόσκα, 3-4 φορές την παρέτηση του Υπουργού, που είναι ο Υπουργός που μπορούμε να το κάνουμε επί της Υπουργίας του έχει όλες αυτές τις επιτυχίες η ελληνική αστυνομία. Για να θυμίσω λοιπόν, κύριε Μητσοτάκη,
ότι η δική σας κυβέρνηση, παρά το ότι διαρκώς μιλάτε για τον νόμο και την τάξη, δεν είναι ότι είχε μονάχα αυτά τα στατιστικά στοιχεία που σας περιέγραψα πριν. Είναι ότι και κάνατε ό,τι περνούσε από το χέρι σας για να δημιουργήσετε κλίμα σιδερόφρακτης πόλης, βεβαίως, στην Αθήνα, αλλά για να αποδυναμώσετε ταυτόχρονα την επιχειρησιακή ικανότητα της ελληνικής αστυνομίας. Γιατί ενώ εσείς το πρωί διακηρύσατε τον νόμο και την τάξη, το βράδυ υπογράφατε απολύσεις αστυνομικών ως υπουργός. Ως υπουργός, εσείς. Επί Νέας Δημοκρατίας, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, με υπουργό διοικητικής μεταρρύθμισης τον κύριο Μητσοτάκη και τον κύριο Δένδια, που εξεγείρεται σήμερα για τον κύκλο του αίματος, υπουργό δημόσιας τάξης, καταργήθηκαν 6.700 οργανικές θέσεις στην αστυνομία. Ενώ το ίδιο διάστημα καταργήθηκε η δημοτική αστυνομία, κύριε Δένδια. Καταργήθηκε η δημοτική αστυνομία, καθόλου καινή η θέση του δημοτικού αστυνόμου. Χρήσιμη η θέση του αστυνόμου του δημοτικού. Αυξάνοντας λοιπόν εκ των πραγμάτων το φόρτο με την κατάρξη της δημοτικής αστυνομίας, το φόρτο της αστυνόμευσης στην πόλη από την ελληνική αστυνομία. Αυτό είναι το έργο σας. Αυτό είναι το έργο σας. Σε αντίθεση με το σημερινό έργο, με τις μεγάλες επιτυχίες που φέρνει σήμερα η ελληνική αστυνομία. Διότι πέραν των γνωστών, εγώ θα τα πω και ας μου πάρει λίγο χρόνο παραπάνω, και θα τα πω διότι ξέρετε και εσείς συνάδελφοι, δεν θα τα ακούσουμε το βράδυ στο Δελτία των Ειδήσεων, δεν θα τα ακούσουμε στον Sky όλα αυτά που θα πω εγώ σήμερα, δεν θα τα διαβάσουμε στις μεγάλες εφημερίδες που τρομοκρατούν τον κόσμο. Θα κάνετε λίγο υπομονή, κύριε Μητσοτάκη, θα τα ακούσετε. Πέρα λοιπόν του επιχειρηματία Λεμπιδάκη, των απαγωγέων, την απελευθέρωση του επιχειρηματία Λεμπιδάκη και των απαγωγέων, τη σύλληψη των απαγωγέων του, πέραν τη εξιχνίαση τη δολοφονία Ζαφυρόπουλου, θα πω μετά και γι' αυτό, πέραν τη σύλληψη του φερόμενου δολοφόνου, ύποπτος είναι μέχρι να αποδειχθεί, να καταδικαστεί. Βεβαίως, έτσι λέει ο νομικός μας πολιτισμός. Κατηγορούμενος λοιπόν, πέραν της σύλληψης του κατηγορούμενου 29χρονου για τα τρομοδέματα, της σύλληψης της Πόλας Ρούπα, πέραν όλων αυτών, να σας πω επιτυχίες. Είχαμε την εξάρθρωση ομάδας μεγάλης πείρας πορτοφολάδων που δρούσε σε σειρά ετών, επί σειρά ετών σε σταθμούς του μετρό. Είχαμε την εξάρθρωση πολυμελούς διεθνικής εγκληματικής οργάνωσης, δραστηριοποιούμενη στην εισαγωγή από την Λατινική Αμερική σημαντικών ποσοτήτων κοκαίνης και άλλων ναρκωτικών. 23 άτομα συνελήφθησαν. Κατηγορούνται άλλα 14. Είχαμε την εξάρθρωση δύο πολυμελών εγκληματικών οργανώσεων που διέπραταν ληστείες και διακεκριμένες κλοπές τόσο σε σπίτια στην Αττική, αλλά και στην υπόλοιπη επικράτεια της χώρας. Έπειτα από διαδοχικές επιχειρήσεις αστυνομίας, εντοπίστηκαν κλοπημαία αξίας άνω των 10 εκατομμυρίων ευρώ. Είχαμε την εξάρθρωση πολυμελών εγκληματικών οργανώσεων που εισήγαγαν ναρκωτικά από την Τουρκία και την Αλβανία. Συνελήφθησαν 38 άτομα. Κατηγορούνται άλλα 21. Είχαμε την εξιχνίαση 4 διαρρήξεων κλοπών εξειδικευμένου ιατρικού εξοπλισμού, το θυμάστε, από δημόσια νοσοκομεία στην Αττική, στη Λαμία, στη Λάρισα, στο Βόλο, που διαπράχθηκαν από μέλη διεθνούς εγκληματικής οργάνωσης. Είχαμε την εξιχνίαση 145 υποθέσεων ληστείων και διακεκριμένων κλοπών από εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας αφαιρούσαν χρηματοκιβώτια στους νομούς Αττικής, Βιωτίας, Φιώτιδας και Εύβοιας. Συνελήφθησαν 15 άτομα, ενώ σε εξέλιξη είναι η έρευνα και τη συμμετοχή τους σε εκατοντάδες αξιόπινες πράξεις. Είχαμε την διεθνική επιχείρηση για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, δραστηριοποιούμενη στη διακίνηση εμπορία σημαντικών ποσοτήτων ναρκωτικών στα Βαλκάνια, συνελήφθησαν 22 άτομα. Είχαμε την εξάρθρωση πολυμελούς εγκληματικής οργάνωσης που διέπρατε ρυφηφή σε κοσματοπολία στην Αττική και διαρρήξεις σε σπίτια σε Αττική και Ήπειρο. 22 περιπτώσεις εξιχνιάστηκαν, βρέθηκαν μεταξύ άλλων όπλα και μεγάλες ποσότητες κοσμημάτων, χρυσές λίρες και ράβδι χρυσού. Σας θυμίζει κάτι αυτό μάλλον? Αλλά και για το 2016. Αυτά ήταν φέτος μόνο. Φέτος μόνο αυτά.
το 2016 εξαρθρώθηκε διεθνική εγκληματική οργάνωση με μέλη σε διάφορες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που δραστηριοποιούνταν στην παράνομη διακίνηση ατόμων με χρήση πλαστών ταξιδιωτικών εγγράφων και προορισμό χώρες της Κεντρικής και Βόρειας Ευρώπης. 24 μέλη συνελήφθηκαν, 1.300 διαβατήρια κατασχέθηκαν, 300 ταυτότητες 29 χωρών και σύγχρονα μηχανήματα έκδοσης εγγράφων. Εξαρθρώθηκε επίσης εγκληματική οργάνωση, αποτελούμενη από 146 μέλη, ιεραρχικά δομημένη σε 7 επίπεδα, δραστηριοποιούμενη στη διακίνηση ναρκωτικών στο κέντρο της Αθήνας. Έπειτα από μακρά έρευνα συνελήφθησαν 97 άτομα. Εξαρθρώθηκε ομάδα που τύπωνε πλαστά εισιτήρια συγκοινωνιών του ΟΑΣΑ. Κατασχέθηκαν 1.000.000 εισιτήρια, 12 εκτυπωμένα ρολά εισιτηρίων και οι έρευνες συνεχίζονται. Και βλέπω τώρα την αντίδραση, τη μεγάλη για το ηλεκτρονικό εισιτήριο. Λοιπόν, εμείς δεν θα αφήσουμε την παρανομία να συνεχίζει ανενόχλητη. Θα τη χτυπήσουμε στη ρίζα της, όσο κι αν κάποιοι ενοχλούνται. Εξαρθρώθηκε επίσης πολυμελής ομάδα που αφαιρούσε χρηματοκιβώτια από εταιρείες και ATM σε ευρείας κλίμακας επιχείρηση με πάνω από 1.000 αστυνομικούς. Συνελήφθησαν 41, κατηγορούνται άλλα 48 άτομα. Ταυτοποιήθηκαν πάνω από 300 περιπτώσεις ληστείων, κλοπών και διαρρήξεων σε διάφορες περιοχές της χώρας. Κατασχέθηκε μεγάλη ποσότητα κοσμημάτων, ράβδων χρυσού, βιβλιαρίων καταθέσεων, μεγάλων ποσών σε τράπεζες, πάνω από 60 πολυτελή αυτοκίνητα και εξαρθρώθηκε, μεγάλη επιτυχία επίσης, για πρώτη φορά στα Εξάρχεια, εγκληματική οργάνωση που δραστηριοποιείται στη διακίνηση και εμπορία ναρκωτικών. Συνελήφθησαν 14 μέλη, κατασχέθηκαν μεγάλες ποσότητες ναρκωτικών και όπλων. Αυτή είναι η δική μας παρακαταθήκη. Αυτή είναι. Η δικιά σας ποια ήταν? Και δεν σας τα λέω αυτά και Μητσοτάκη αναλυτικά, μπας και μοιράσετε κι άλλα συγχαρητήρια στην αστυνομία. Φτάνουν αυτά που μοιράσετε. Σας τα λέω, μπας και φιλοθυμηθείτε να ζητήσετε ένα συγγνώμη επιτέλους για τα ψεύδη που διασπείρεται εδώ και μέρες περί ανομίας, περί χάους, περί κύκλου αίματος στη χώρα τα τελευταία 2,5 χρόνια. Γιατί είναι ντροπή αυτό που κάνετε. Είναι ντροπή αυτό που κάνετε. Όπως επίσης είναι ντροπή τα όσα ισχυρίζεστε. Ήσυχα, παρακαλώ. Για τον νόμο Παρασκευόπουλου. Έναν αναγκαίο, όπως γνωρίζετε πολύ καλά, νόμο. Διότι γνωρίζετε το χάος που επικρατούσε στις φυλακές. Και θα σας πω γιατί είναι ντροπή. Κάντε όση κριτική θέλετε στον νόμο. Είναι ντροπή να λέτε ψέματα. Που μάλιστα αναπαράχθηκαν από τα φιλικά προς τη Νέα Δημοκρατία έντυπα. Ότι τάχα μου το είπατε κι εσείς σήμερα. Οι τρεις δράστες της ληστείας και της επίθεσης κατά μιας 85χρονης γυναίκας είχαν αποφυλακιστεί με βάση τον νόμο Παρασκευόπουλου. Όταν όμως προκύπτει από την ελληνική αστυνομία ότι ουδεμία σχέση με την αλήθεια έχει η παραπάνω δίθεν αποκάλυψη και ότι μόνο ένας εκ των τριών είχε εις βάρος του καταδίκη 4 μηνών για κλοπή, η οποία είχε μετατραπεί σε εξαγοράσιμη. Έτσι βγήκε έξω. Όχι με τον νόμο Παρασκευόπουλου. Αλλά λίγο σας ένιαξε αυτό. Λίγο σας νοιάζει αν καμία σχέση έχει η πραγματικότητα με τον ισχυρισμό σας. Τόσο το χειρότερο για την πραγματικότητα, αρκεί ο ισχυρισμός σας να διαδοθεί. Και τα ίδια επιχειρούν, δεν το είπατε εσείς σήμερα, ορισμένα φιλικά σας μέσα και σε σχέση με το δράστη που συνελήφθη, σε χρόνο ρεκόρ μάλιστα, της δολοφονίας Ζαφυρόπουλου. Ότι τάχα μου και αυτός βρέθηκε έξω για να δολοφονήσει τον ατυχή δικηγόρο, αποφυλακιστής εκ του νόμου, δια του νόμου Παρασκευόπουλου. Ενώ ο ίδιος βρέθηκε εκτός κάνοντας χρήση αδείας, που δεν είναι νόμος Παρασκευόπουλου. Και να σας θυμίσω, διότι αν είναι έτσι, αν είναι, λέω τα δημοσιεύματα, δεν λέω τα είπατε εσείς, αλλά θα το λέγατε κι εσείς, αφού copy-paste κάνετε από τα δημοσιεύματα, δεν κάνετε τίποτα άλλο. Εντάξει, ίσια. Και προσέξτε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όχι κύριε Πρόεδρε, θα τα πω. Τα πείτε. Φέτος το καλοκαίρι, όποιος ζούσε σε αυτή τη χώρα φέτος το καλοκαίρι,
Είχε την αίσθηση, παρακολουθώντας τα μέσα ενημέρωσης, ότι έχει καεί όλη η Ελλάδα. Ότι έχει επέλθει η βιβλική καταστροφή. Ότι τουλάχιστον το 17 ήταν συγκρίσιμο με το 2007. Τη μεγάλη φυσική καταστροφή της Ηλίας με τους δεκάδες νεκρούς. Και έρχονται χθες τα επίσημα αποτελέσματα της πυροσβεστικής που παρουσιάζουν το επιχειρησιακό έργο του πυροσβεστικού σώματος και δείχνουν ότι σε σχέση με το 2017 είχαμε σημαντική μείωση των καμένων εκτάσεων, 216.000, συγγνώμη, σε σχέση με το 2016, είχαμε το 2016 365.000 στρέμματα καμένα και 216.000 το 2017. Και προσέξτε, σε σχέση με το μέσο όρο των προηγούμενων 19 ετών. Τα προηγούμενα 19 έτη, μέσος όρος καμένων εκτάσεων, 480.000 στρέμματα. Και το 2017, που τα μέσα έδιναν την αίσθηση και εσείς προσωπικά ότι είχε καεί ο τόπος, είχαμε 216.000 στρέμματα. Δηλαδή, χαμηλότερο από το μισό. Αυτή είναι η εικόνα, αυτά είναι τα fake news, τα οποία εσείς πέφτετε για να δημιουργήσετε την εικόνα της καταστροφολογίας, της καταστροφής. Ψάχνετε να πιαστείτε από οποιαδήποτε είδηση δημιουργεί εικόνα καταστροφής. Γιατί το κάνετε αυτό? Γιατί το κάνετε αυτό? Γιατί είστε απελπισμένος το κάνετε αυτό? Γιατί σας έχει λείψει εξουσία το κάνετε αυτό? Αλλά κακού του κεφαλιού σας, κύριε Μητσοτάκη. Έρχομαι τώρα στο θέμα της δολοφονίας του ατυχούς δικηγόρου του Μιχάλη Τζαφυρόπουλου, για την οποία δεν μπήκατε καν στον κόπο να περιμένετε να ολοκληρωθεί η έρευνα της αστυνομίας και σπεύσατε σε αυτήν εδώ την αίθουσα διαστόματος του κ. Τζαβάρα αλλά και άλλων στελεχών σας σε δημόσιες εμφανίσεις να ισχυριστείτε ότι πίσω από τη δολοφονία βρίσκονται πολιτικά κίνητρα. Και σε συνέχεια αυτής της τάσης... Ήσυχα, παρακαλώ. Παρακαλώ, ήσυχα. Την επόμενη μέρα, πρωτοσέλιδο εφημερίδας γνωστής για τη στήριξή της στην παράταξή σας, να ενημερώσει τους αναγνώστες ότι η δολοφονία Ζαφυρόπουλου προκαλεί πανικό στο Μαξίμου. Αναρωτιέμαι λοιπόν ειλικρινά τώρα, που η ελληνική αστυνομία σε χρόνο ρεκόρ εξιχνίασε το έγκλημα, συνέλαβε το δράστη και ταυτοποίησε τους φυσικούς αυτούργους. Και φυσικά αποδεικνύεται ότι ουδεμία πολιτική χρειά δεν υπήρχε στα κίνητα των δραστών. Τι έχετε να πείτε? Να το γράψουμε και αυτό στην άμμο, να το ξεχάσουμε? Ήταν μια κακιά στιγμή, ενδεχομένως. Πείτε το όμως. Ζητήστε μια συγγνώμη για τον τρόπο με τον οποίο δηλητηριάζετε την κοινή γνώμη και προσπαθείτε να δημιουργήσετε θέματα εκεί που δεν υπάρχουν. Θέλω να κλείσω, κύριε Πρόεδρε, λέγοντας το εξής. Την πρωτομιλία μου θα κλείσω, γιατί φαντάζομαι θα προκληθώ και θα έχουμε και δεύτερο γύρο τοποθετήσεων. Είναι βέβαιο και έτσι προβλέπεται και έτσι είναι το σημείο. Και για την πρωτομιλία έχετε άνεση χρόνου. Ο κύριος Πρόεδρος πήγε στα 26. Εσείς μπορείτε να πάτε μέχρι τα 50. Όχι, δεν θα πάω. Τι να κάνω? Έτσι πέρα. Κύριε Πρόεδρε, θα κλείσω λέγοντας το εξής και θα επανέλθω στη δευτερομιλία μου. Κύριε Μητσοτάκη, είναι σαφές ότι από όλα όσα είπα και από όλα όσα κάνατε το τελευταίο διάστημα, ότι ψάχνετε τελικά την ανομία εκεί που συμφέρει την ακροδεξιά ρητορική σας. Την ψάχνετε μόνο στα εξάρχεια, όχι στους χούλιγκανς που οργανωμένα επιτίθενται σε γραφεία εφημερίδων, διότι οι ιδιοκτήτες τους έχουν αντίθεση με τους ιδιοκτήτες της ομάδας τους, όχι εκεί. Όχι στη δράση των ταγμάτων της Χρυσής Αυγής, διότι μας πληροφορήσατε και εμάς το Πανελλήνιο αλλά και την διεθνή κοινή γνώμη σε συνέντευξή σας στο Πολίτικο ότι σήμερα η Χρυσή Αυγή είναι σαν να μην υπάρχει. Έτσι είπατε. Δεν ψάχνετε λοιπόν την ανομία εκεί που εσείς δεν θέλετε να τη δείτε.
Ξέρετε όμως, η ανομία δεν συχνάζει μόνο στα εξάρχεια. Συχνάζει και σε πιο high περιοχές. Συχνάζει εσχάτως και στην ίδια την αυλή σας, κύριε Μητσοτάκη. Και βλέπω εδώ μπροστά το γραμματέα του κόμματός σας. Έχει περάσει μια εβδομάδα. Μια απάντηση δεν δώσατε στον ελληνικό λαό. Το τελευταίο διάστημα, κύριε Μητσοτάκη, κύριε Αβγενάκη, μιας και με διακόπτετε κιόλας, γιατί έχετε και το θράσος να μιλάτε, την τελευταία εβδομάδα η ελληνική αστυνομία έχει κουραστεί να συλλαμβάνει ανθρώπους με τους οποίους συναγελάζεστε. Ανθρώπους με τους οποίους συναναστρέφεστε. Μέλη εγκληματικών οργανώσεων. Έχει κουραστεί. Ο Ναρκέμπορος Παπουτσάκης θες συνελήφθη, φυγόπινος. Ο Μαυραγορίτης Χρυσού, Μπαμπάτσης, παλαιότερα. Αυτοί είναι οι άριστοι με τους οποίους κάνατε παρέα, με τους οποίους κάνουν παρέα οι άριστοι συνεργάτες σας, κύριε Μητσοτάκη. Και μέσα σε όλα αυτά... Κάντε ησυχία, παρακαλώ. Ήρθε... Θα κάνετε ησυχία. Δηλαδή, jackpot, να παίξετε καναλότα αυτές τις μέρες. Μέσα σε όλα αυτά ήρθε προχθές και η κατάθεση της γραμματέως Χριστοφοράκου, της κυρίας Τσακάλου, να μας θυμίσει τι. Ότι η ανομία δεν πίνει καφέ μόνο στα εξάρχεια, κύριε Μητσοτάκη, αλλά δυστυχώς και στο σαλονάκι του κόμματός σας και μάλιστα από καφετιέρα Siemens. Λυπάμαι πολύ, κύριε Μητσοτάκη, αλλά ήταν τόσο επίκαιρη αυτή η ερώτησή σας που σήμερα είμαι εγώ αυτός που ρωτάω και εσείς αυτός που καλείστε να δώσετε απαντήσεις. Να δώσετε επιτέλους πιστικές απαντήσεις στον ελληνικό λαό. Θα απομακρύνετε τον έμπιστό σας που συναγελάζετε, συνομιλεί και διευκολύνει εγκληματίες ή θα συνεχίζετε να του παρέχετε κάλυψη. Πρέπει να δώσετε απαντήσεις σήμερα, κύριε Μητσοτάκη. Δυστυχώς για σας δεν ρωτάτε εσείς.